Καλή σας ημέρα. Μία ενδιαφέρουσα έρευνα από τη Σουηδία και συγκεκριμένα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Καρολίνσκα έρχεται να επιβεβαιώσει όσα εμείς οι Έλληνες, ειδικά στην επαρχία, ξέρουμε εδώ και χρόνια. Ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας από 60 ετών που ασχολούνται με τον κήπο τους ή το χωράφι τους κερδίζουν περισσότερα χρόνια ζωής, πλούσια μάλιστα σε υγεία, έστω και ας μην ασκούνται σωματικά, χωρίς δηλαδή τη σωματική γυμναστική. Σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του κόσμου, στο Καρολίνσκα, οι ειδικοί μελέτησαν για 12 ολόκληρα χρόνια περίπου 4.000 άτομα, καταγράφοντας κάθε φορά τον κίνδυνο καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων που αντιμετώπιζε κάθε ένας από τους συμμετέχοντες. Ανάμεσα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, οι ηλικιωμένοι φάνηκε ότι αγαπούσαν περισσότερο από τους υπόλοιπους τον καναπέ τους και γενικά την καθιστική ζωή. Όσο ανέλυαν όμως τα δεδομένα τους, οι επιστήμονες έβλεπαν ότι οι ηλικιωμένοι που είχαν δραστήρια καθημερινότητα εντός και εκτός σπιτιού αντιμετώπιζαν τον μικρότερο κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου. Συγκεκριμένα εκείνοι που απολάμβαναν να ασχολούνται με εσωτερικές ή εξωτερικές επισκευές, το πλήσιμο του αυτοκινήτου, την ενασχόληση με τον κήπο και γενικά με τη γη, ακόμη και με το κυνήγι, μείωναν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιακού επεισοδίου κατά 27% και γενικότερα μείωναν τον κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο κατά 30%. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ακόμη και όσοι ακολουθούσαν μία ζωή χωρίς σωματική άσκηση σε ένα γυμναστήριο ή το συστηματικό περπάτημα, εξακολουθούσαν να απολαμβάνουν τα ευεργετικά ωφέλη της σωματικής δραστηριότητας στην υγεία τους μόνο και μόνο από την κυπορική. Αντίθετα, όσοι ηλικιωμένοι δεν έκαναν σωματική άσκηση, δεν τους άρεσε η ενασχόληση με τη γη, για παράδειγμα, εξέθεταν την υγεία τους σε σοβαρό κίνδυνο. Και ο κίνδυνος, σας θυμίζω, δεν είναι μόνο το να ζήσει κανείς λιγότερο εξαιτίας ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου, αλλά και να ζήσει μετά από αυτό με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Ακόμη και αν κάποιος ζήσει μετά από ένα εγκεφαλικό ή ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, ζητούμενο επίσης είναι να μην επιβαρυνθεί με μόνιμη σωματική αναπηρία. Οι ειδικοί από το Καρολίνσκα στην εξήγησή τους γι' αυτό δήλωσαν ότι η καθιστική ζωή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα επιβραδύνει τον μεταβολικό ρυθμό του οργανισμού, ενώ την ίδια περίοδο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές ως προς την διαδικασία παραγωγής των ορμονών στον μυϊκό ιστό. Κάνοντας λοιπόν ένα νοητικό άλμα, φανταστείτε το όφελος που προσθέτει κανείς στην υγεία του, αν στην αγάπη του για τον κήπο προσθέσει και την αγάπη του για μια γρήγορη βόλτα στο χωριό ή γενικά στο τετράγωνο της γειτονιάς του 3 με 4 φορές μέσα στην εβδομάδα. Δεν χωράει πλέον καμία δικαιολογία. Σηκωθείτε από τον καναπέ και κερδίστε περισσότερα χρόνια με υγεία πάνω απ' όλα.